Λοιπόν, είπαμε ότι θα συζητήσουμε για ζητήματα ψυχολογίας, τον κρατάμε το λόγο μας, γιατί τα Χριστούγεννα είναι μια δύσκολη περίοδος, ότι έχει να κάνει με τις προσδοκίες που έχουμε και πώς περιμένουμε να περάσουμε τις ημέρες των εορτών. Τα συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα με τις ημέρες της πρωτοχρονιάς έρχονται νέοι προβληματισμοί, καθώς είναι εκείνο το χρονικό σημείο που όλοι μας, Νίκο Παπανικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά. Βάζουμε νέους στόχους, περιμένουμε νέα πράγματα, περιμένουμε καλύτερα πράγματα, βάζουμε τον πύχη ψηλά. Κοιτάμε και λίγο προς τα πίσω και λέμε τι κάναμε τώρα, πώς τα καταφέραμε τη χρονιά που μας πέρασε. Ή τι δεν κάναμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι γενικότερα η αλλαγή αυτή που θα συμβεί από το βράδυ της Κυριακής μέχρι το πρωί της Δευτέρας δεν είναι μια οποιαδήποτε αλλαγή που συμβαίνει στη διάρκεια του έτους. Θα έλεγα ότι αναλογικά είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει όταν έχουμε τα γενέθλιά μας. Όπου εκεί να στοχαζόμαστε, όπως είπες Νικολέτα προηγουμένως πολύ σωστά, από εκεί πέρα βγαίνουμε από την καθημερινότητα και σκεφτόμαστε και θέτουμε νέους στόχους. Ναι. Πανανθρώπινη συνήθεια. Ξέρεις, αυτό φαίνεται, αλλά λίγος πολύ όλοι αυτοί οι στόχοι είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά όπως θα δούμε στην πορεία της συζήτησης, μάλλον είναι στόχοι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι στο να αποτύχουν στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τελικά δεν είναι τυχαίο αυτό που μου είχαν πει κάποτε, ότι τα γενέθλια του καθένα μας είναι η πρωτοχρονιά του, η προσωπική του πρωτοχρονιά. Όχι, ξέρεις, μας αρέσει πάρα πολύ να έχουμε ένα χρονικό σημείο, ένα χρονικό όριο από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε, να κάνουμε κάτι, από το οποίο να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε μια αλλαγή. Γενικότερα, μας αρέσει, ξέρεις, τουλάχιστον να δεσμευτούμε για κάτι και μέσα από αυτές τις δεσμεύσεις τι υπάρχει. Ουσιαστικά υπάρχει η αίσθηση, η ανάγκη, ούτως ώστε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Άλλωστε, ξέρεις, όσο περνάει ο χρόνος, μας αγχώνει, δεδομένου του ότι υπάρχει το άγνωστο, υπάρχει το μέλλον. Άρα, λοιπόν, όταν εγώ θα δεσμευτώ στο ότι θα υπάρχει κάτι καλύτερο, και όπως θα δούμε ούτως ή άλλως αυτό υπάρχει και μέσα από τα ήθη και τα έθιμα της πρωτοχρονιάς. Άρα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο τι κάνω, περιμένω κάτι θετικότερο, κάτι καλότερο. Ξορκίζω ουσιαστικά το θάνατο, ο οποίος είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων, κατά ψέματα. Αυτό, γι' αυτό μας πιάνει κάτι, ειδικά έτσι την πρωτοχρονιά, και δεσμευόμαστε για κάτι νέο. Ακριβώς. Δεσμευόμαστε για κάτι νέο, δεδομένου του ότι, ξέρεις, υπάρχει η προσδοκία του νέου ουσιαστικά, υπάρχει γενικότερα η ελπίδα του καλύτερου, υπάρχει, θα σου έλεγα, η υπόσχεση του διαφορετικού, του κάτι διαφορετικού αυτού μετά από μια δύσκολη συνήθως χρονιά, την οποία όλοι θεωρούμε ότι έχουμε περάσει. Από εκεί και πέρα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ότι κάνουμε, κλείνουμε παλιούς λογαριασμούς. Είναι λοιπόν κάτι που κάνουμε την αποτίμησή μας και ξεκινάμε για κάτι καινούριο. Ουσιαστικά, ξέρεις, αυτό το κίνητρο, αυτός ο συμβολισμός το οποίο δίνουμε, ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά έχει τις ρίζες το κίνητρο της επιβίωσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, περιμένουμε κάτι θετικό, κάτι καλό γενικότερα για όλους και από όλους. Και εμείς το περιμένουμε, πετυχαίνει πάντα αυτό. Γιατί οι στόχοι αποτυχάνουν πολλές φορές, είναι γιατί βάζουμε ψηλούς στόχους παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε. Ναι, ξέρεις, σύμφωνα πάντα με τους αριθμούς, θα σου έλεγα, μάλιστα έγινε και μία μελέτη η οποία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. 3.000 άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν και οι οποίοι από αυτούς οι μισοί, το 53% συγκεκριμένα, είχαν δεσμευτεί το ότι πάση θυσία θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτή την αλλαγή, την πολυπόθητη αλλαγή, η οποία την είχαν ονειρευτεί και θα την έκαναν στο νέο έτος. Σε ένα ποσοστό συντριπτικό, 88%, δεν τηρήθηκε αυτό το οποίο είχαν δεσμευτεί όλοι τους, οι 3.000 αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ένα 12% κατόρθωσε να τηρήσει. Άρα λοιπόν αυτό τι μας λέει? Μας λέει το ότι τελικά μάλλον όλοι αυτοί οι στόχοι είναι δεδομένο, είναι ίσως γραμμένο το να αποτυγχάνουν αυτοί οι στόχοι. Και μιλάμε και για απλούς στόχους τώρα, Νίκο, φαντάζομαι. Για απλούς στόχους, ακριβώς. Δηλαδή, το να κόψεις μια κακή συνήθεια ή μέχρι το να κάνεις αποταμίευση ένα ποσό για να πας σε ένα ταξίδι. Ακριβώς. Ξέρεις, όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, ουσιαστικά τι γίνεται? Είναι καταδικασμένοι όλοι αυτοί οι στόχοι να αποτύχουν, δεδομένου το ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι περιγράφουμε την τωρινή μας κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ θεωρήσω ότι του χρόνου, ξέρω εγώ, πρέπει να γυμνάζομαι περισσότερο. Ουσιαστικά τι περιγράφω? Ότι στη συγκεκριμένη φάση, αυτή που βρίσκομαι σήμερα, έχω μια συναισθηματική κατάσταση αρκετά επιβαρημένη εντός εισαγωγικών ως προς το συγκεκριμένο τομέα, γιατί θεωρώ ότι δεν γυμνάζομαι περισσότερο. Αρκετά. Άρα λοιπόν ουσιαστικά οι στόχοι που βάζουμε δεν δηλώνουν τίποτα άλλο παρά την τωρινή μας κατάσταση και την τωρινή μας εντός εισαγωγικών δυσλειτουργία. Για παράδειγμα, μια μητέρα η οποία θα θεωρήσει ότι του χρόνου πρέπει να είναι καλύτερη μητέρα.
ουσιαστικά τι κάνει, έχει τύψεις για το ότι δεν είναι καλή μητέρα μέχρι φέτος. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτός ο στόχος τι κάνει, τον χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή μας ότι κάτι καλό προσμένουμε, ότι κάτι καλό θα συμβεί, δεδομένου του ότι βεβαίως δεν τον έχουμε ποσοτικοποιήσει, δεν έχουμε πει τι πρέπει να κάνουμε, δεν έχουμε εστιάσει σε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και άρα λοιπόν ουσιαστικά τι γίνεται, όλο αυτό. Συνειδητοποιημένοι. Συνειδητοποιημένοι, ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο παρά ένα παιχνίδι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Όλο αυτό ούτως ή άλλως μας γεμίζει και με μια αισιοδοξία και μια σιγουριά και μια σταθερότητα για το νέο έτος αυτό το οποίο έρχεται. Έχω μάλιστα σταχυολογήσει ότι αυτό είναι μια πανανθρώπινη συνήθεια. Αν καθίσουμε και δούμε γενικότερα τους διάφορους λαούς, θα δούμε ότι οι Ολλανδοί λέει τρώνε ντόνατς, όπου ο κύκλος του ντόνατς ουσιαστικά τι συμβολίζει, συμβολίζει την ευτυχία. Άρα προσμένω ουσιαστικά την ευτυχία. Οι Έλληνες, εμείς, βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα, σε όποιον πετύχει το φλουρί, ουσιαστικά τι θα έχει. Θα έχει καλή τύχη για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Το ποδαρικό. Το ποδαρικό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα έχει καλή τύχη ή, εν πάση περιπτώσει, το άτομο το οποίο θα μας κάνει ποδαρικό, σημαίνει ότι τελικά μάλλον θα μας φέρει την καλή τύχη. Οι Σκοτσέζοι επίσης, πολύ κοντά στους Έλληνες, έχουν το λεγόμενο first footing, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το ποδαρικό. Μια διαφορά. Ότι εκεί δεν είναι μόνο η επίσκεψη από το παιδί, συνήθως δεδομένου ότι στην Ελλάδα συνήθως ένα παιδί κάνει ποδαρικό ή κάποιος τρίτος κάνει ποδαρικό. Υπάρχει ουσιαστικά η επίσκεψη. Άρα λοιπόν μέσα από την κοινωνικότητα τι κάνουμε, στρατηγική επιβίωση. Προσπαθούμε να ζήσουμε καλύτερα, προσπαθούμε γενικότερα να ξορκίσουμε το άγνωστο, την καινούργια χρονιά η οποία έρχεται. Εβραίοι, οι οποίοι προσεύχονται, λέει, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο της ζωής. Επίσης, Κινέζοι, οι οποίοι με τα πυροτεχνήματα προσπαθούν να διώξουν το κακό. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ότι προσπαθούν να γεμίσουν καλό για το καινούριο έτος, για το άγνωστο αυτό το οποίο έρχεται και προφανώς το μέλλον αγχώνει τους περισσότερους. Και τελευταίοι οι Ιάπωνες, όπου με μια την Πονένκα, λέει, αποχαιρετούν το παλιό και καλωσορίζουν το νέο σε μια προσπάθεια ουσιαστικά του να ελέγξουν και αυτοί το μέλλον. Άρα λοιπόν γενικότερα όλες οι συνήθειες τις οποίες έχουμε, όπως επίσης αντίστοιχα και όλες οι δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε, μας βοηθούν τι να κάνουμε, να ελέγξουμε ένα μέλλον το οποίο γενικότερα προβάλλει αβέβαιο σε όλους, θα έλεγα. Μάλιστα. Συνταγή όμως υπάρχει για να πετύχουμε τους στόχους. Καλά, προφανώς όχι όλους. Έτσι, σε ρεαλιστική βάση μιλώντας. Υπάρχει κάποια συνταγή που μπορούμε να ακολουθήσουμε? Ναι, θα έλεγα αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, Μπάμπη. Δηλαδή στο ότι μικροί στόχοι, όχι μεγάλοι στόχοι. Προφανώς οι μικροί στόχοι είναι αυτοί τους οποίους τους δεχόμαστε καλύτερα. Μεγάλοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι, δεδομένου του ότι έχουν και μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές μας αγχώνουν, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, μας αγχώνουν. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτές οι καλές αλλαγές μας αγχώνουν. Οι μεγάλες, καλές αλλαγές μας αγχώνουν. Και άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο πρέπει να έχουμε μικρούς στόχους. Ποσοτικοποίηση. Όχι θα δυνατήσω για παράδειγμα μέχρι του χρόνου, αλλά ας βάλω κάτι ρεαλιστικό στο πόσα κιλά περιμένω να χάσω μέχρι του χρόνου, για παράδειγμα. Το επόμενο είναι προθεσμία. Για παράδειγμα, μέχρι πότε ή αντίστοιχα το να μπορέσω να μοιράσω αυτό το μεγάλο στόχο, αν θέλεις, για παράδειγμα το χάσιμο κιλών που έλεγα προηγουμένως, σε μικρότερους στόχους ή το να μαζέψω κάποια χρήματα, σε μικρότερους στόχους. Μέχρι, για παράδειγμα, το Μάρτιο να μπορέσω να έχω αποταμιεύσει κάποια χρήματα, αν μπορέσω. Από εκεί και πέρα μέχρι τον Απρίλιο, το Μάιο, δεν ξέρω κι εγώ κάποια άλλα, ούτως ώστε να μπορέσω σιγά-σιγά να ποσοτικοποιήσω αυτό και να βάλω μια προθεσμία ουσιαστικά σε κάτι τέτοιο. Και προφανώς όλοι αυτοί οι στόχοι να έχουν μια ρεαλιστική βάση. Γιατί δυστυχώς που το λέω πολλές φορές, οι στόχοι αυτούς που θέτουμε, ειδικά την παραμονή της πρωτοχρονιάς, δεν έχουν ρεαλιστική βάση. Να αποφύγουμε να θέτουμε τέτοια χρονική περίοδο, δηλαδή να κάνουμε την αυτοκριτική μας κάποια άλλη στιγμή του χρόνου, κάπου εκεί το καλοκαίρι, ας πούμε. Ναι, θα σου έλεγα ότι θα ήταν καλύτερο. Απλά ξέρεις τι συμβαίνει, τις περισσότερες φορές η αρχή του έτους ουσιαστικά είναι ένα σημειολογικό σημείο, ένα σημείο όπου λειτουργεί σημειολογικά μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια αλλαγή. Μας αρέσει γενικότερα τις αλλαγές να τις κάνουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Είναι το κλασικό που λέμε από Δευτέρα δίαιτα, ξέρεις. Ναι. Γιατί από Δευτέρα δίαιτα? Δευτέρα αρχή εβδομάδος ξεκινάει η δίαιτα. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο και νομίζω ότι μπορούν να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ότι όσοι λένε από Δευτέρα δίαιτα είναι καταδικασμένοι να αποτύχει η συγκεκριμένη έχει δίαιτα. Αποτύχει έτσι. Έχει αποτύχει από την αρχή ακριβώς. Άρα κατά τη στοιχεία αυτό που έλεγε. Άρα, Νίκο, πάντως έτσι πιο μικρή και πιο ρεαλιστική στόχη και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και ένα τρίκ εδώ, ότι βάζοντας ένα μικρό στόχο και αν επιτευχθεί αυτό, μετά νιώθεις και καλύτερα, παίρνεις και καλή ψυχολογία. Ακριβώς, παίρνεις καλύτερη ψυχολογία, αισθάνεσαι καλύτερα, μπορείς να βάλεις ένα επόμενο στόχο, μπορείς να περιμένεις κάτι καινούριο στο επόμενο δίμηνο, στο επόμενο τρίμηνο, σε σχέση με αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, να χάσω 15-20 κιλά, γιατί έχω ακούσει πραγματικά τραγικές έτσι. Χωρίς όμως να γινόμαστε από την άλλη και υπερβολικά μετριοπαθείς ή
μίζερη εντός εισαγωγικών. Νομίζω ότι ο καθένας ακριβώς, η Νικολέτα μου γνωρίζει πολύ καλά το ποια είναι τα όρια του, το τι μπορεί να καταφέρει, το τι έχει καταφέρει στο μέλλον, το πόσο μπορεί να δεσμευτεί ούτως ώστε να κάνει κάτι. Νομίζω ότι ο καθένας γνωρίζει τον εαυτό του ή πρέπει να γνωρίζει τον εαυτό του ή ας καθίσει να σκεφτεί τελικά τι μπορεί να περιμένει από τον εαυτό του ρεαλιστικά, όπως λέγαμε προηγουμένως, στην καινούργια χρονιά. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο προκαλεί πολλές φορές συζητήσεις. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, που μπορεί να ξεκινάει με αστιάκια, αλλά πολλές φορές μπορεί να καταλήξει και σε τραγωδία, με την έννοια ότι καταλήγουν οι οικογένειες να μην μιλούνται για πολύ καιρό. Και είναι φυσικά τώρα τα Χριστουγεννιάτικα και τα τραπέζια της πρωτοχρονιάς, όπου η οικογένεια, το σόι, όπως έχουμε μάθει να λέμε, μαζεύεται και καταλήγει την επαύριο ένας να μην μιλάει στον άλλον. Γιατί έχουν υποθεί πράγματα τα οποία είναι βαριά και γιατί θυμόμαστε να τα πούμε τώρα τις ημέρες του γιορτών για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Χριστουγεννιάτικες συνάξεις ανατινάξεις. Ανατινάξεις. Πραγματικά υπάρχει ανατινάξη, δεδομένου το ότι επιστρέφουν προφανώς οι νέοι στις εστίες, ενώ η νεότερη γενιά επιστρέφει στις εστίες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια συναισθήματα τα οποία είναι αποθυμένα συναισθήματα και επανενεργοποιούνται. Υπάρχουν κάποιοι ρόλοι οι οποίοι τους είχαμε χάσει αυτούς τους ρόλους και πρακτικά σιγά σιγά τους ξαναβρίσκω όταν βρίσκομαι στην εστία. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, ο πετυχημένος επιχειρηματίας μπορεί να γίνει ο Γκρινιάρης έφηβος. Να θυμηθεί πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια όταν ήταν στο σπίτι του, ότι ήταν ο Γκρινιάρης έφηβος. Ξαφνικά λοιπόν από εκεί που είχε μια αρκετά πυροδοτημένη σχέση με τον πατέρα του να υπάρξει μια ένταση μέσα σε αυτό το πρωτοχρονιάτικο ή χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το οποίο το περιμένουν όλοι πώς και πώς, αλλά τελικά γίνεται ανατίναξη, όπως λέγαμε προηγουμένως. Από εκεί και πέρα, ένα χειριστικό παιδί, το οποίο σε αυτή τη φάση πλέον τη ζωή του έχει οριμάσει, έχει πάψει να είναι αρκετά χειριστικός ενήλικας, ξαναγυρίζει να γίνεται χειριστικό παιδί απέναντι σε έναν της μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος προσπαθεί να ξαναπάρει τον παλιό του ρόλο, δηλαδή του pater familia εκείνη τη στιγμή, έστω και αν δεν είναι το ζητούμενο προφανώς στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και αυτό τι γίνεται? Υπάρχει πυροδότηση παλιών, ξεχασμένων εντάσεων και αποθυμένων εντάσεων, οι οποίες υπήρχαν μέσα στην οικογένεια. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, ενώ περιμένουμε όλοι το τραπέζι ειρηνικά, όλοι να καθίσουμε γύρω χαρούμενα, τις περισσότερες φορές υπάρχουν εντάσεις, θα πω χαρακτηριστικά ακόμα και για πολιτικά ζητήματα. Έτσι, ναι, μπορεί να υπάρξουν. Βέβαια. Για πολιτικά ζητήματα, όπου εκεί πραγματικά βλέπουμε εντάσεις. Φωτιά! Ακριβώς. Και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν περάσει σε κάποιο άλλο πολιτικό χώρο, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, και που μπορεί να είναι γυτνιάζουν με τον πολιτικό χώρο των δικών του, του πατέρα ή της μητέρας, ας πούμε, σε αυτή τη φάση ξαναθυμούνται τον παλιό εντός εισαγωγικών καλό εαυτό του. Αντιδραστικό, οπότε λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση καταλήγει σε μια αποτυχία, θα έλεγα, ως ένα σημείο ένταση σίγουρα υπάρχει. Αποτυχία δεν ξέρω κατά πόσο. Και για να μην μπούμε και για το αγαπημένο θέμα της σπουδαίας ελληνικής οικογένειας, κατά τα άλλα, της πίεσης προς τα μέλη, τα νεότερα, για την αποκατάσταση, την οικογενειακή. Εννοείται. Εννοείται. Τους γάμους, εσύ πότε θα παντρευτείς, εσύ πότε θα κάνεις το πρώτο παιδί, εσύ πότε θα κάνεις το δεύτερο παιδί, έχει τελειώσει ο κύκλος. Εκεί δεν έχουμε άλλη ερώτηση, ξέρεις. Επίσης στους φοιτητές, το πότε παίρνεις πτυχίο. Πότε θα πάρεις πτυχίο. Επίσης, το πότε έχεις πάρει πτυχίο, γιατί δεν έχεις πάρει πτυχίο, μέχρι τώρα τι έχεις κάνει. Είναι αγαπημένα θέματα της ελληνικής οικογένειας, η οποία σκέψε λοιπόν στη συγκεκριμένη φάση ο φοιτητής, ο οποίος θα θυμηθεί τον παλιό καλό αντιδραστικό εαυτό του, θα ακούσει τέτοιο από τους δικούς του, θα υπάρξει μια έκρηξη, θα υπάρξει κάποιος τρίτος, τέταρτος σε αυτή τη φάση, θεία, ο οποίος θα προστρέξει αντίστοιχα προς βοήθεια του μεγαλύτερου γονέα σε εκείνη και τη φάση, κάποιος νεότερος, ο οποίος θα θυμηθεί τον παλιό καλό αντιδραστικό εαυτό του και όλο αυτό θα λειτουργήσει αρκετά σαν μια έκρηξη, θα έλεγα. Και ένα τραπέζι τελικά θα γίνει μια έκρηξη συναισθημάτων, κατά κύριο λόγο, πολλές φορές και αντεκλήσεων. Χώρια βέβαια που καμιά φορά σε αυτά συναπαντήματα, έτσι, όταν μαζεύονται πολύ έτσι, το σόι, μεγάλο αριθμό, βάζουν και συζήτηση, ανοίγουν και τη συζήτηση, την επικίνδυνη κριτική για τα περιουσιακά. Εννοείται. Και αυτό μπορεί να ανάψει πολλές φωτιές. Εννοείται. Και για τα περιουσιακά στοιχεία και θα ακουστούν πολλές μπηχτές. Και πολλές μπηχτές. Εσύ που έκανες αυτό. Πήρες το καλύτερο χωράφι. Και ακριβώς όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δεν έχει βάση ίσως στη συγκεκριμένη φάση. Απλά θυμάμαι τον παλιό καλό ανταγωνιστικό εαυτό μου. Για παράδειγμα, είχα μια ανταγωνιστική σχέση με τον αδερφό μου. Σε εκείνη και τη φάση ξανά πάλι θα ξαναβγεί ο παιδικός μου εαυτός, όπου πάλι θα αναζωπηρωθεί αυτή η ανταγωνιστική σχέση που είχα με τον αδερφό μου, προκειμένου για παράδειγμα να τραβήξω το ενδιαφέρον του πατέρα μου, τη μητέρα μου, ο οποίος σε εκείνη και τη φάση βεβαίως δεν έχει καμία αξία το ενδιαφέρον, αλλά αφού ξαναγίνομαι παιδί, έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό ξαναζωντανεύει πάλι μέσα μου. Και πώς πάει τώρα κάποιος σε ένα τέτοιο τραπέζι, δηλαδή πόσο χειρώνεται για να υπάρξει αυτό που λέμε ειρηνική συνύπαρξη, να βάλει τώρα την πανοπλία, να πάει πανέτοιμος για όλα. Οδηγίες προς δαυτιλωμένους για το τραπέζι. Ακριβώς, για να μην υπάρξουν διαστάσεις, ξέρεις.
Θα σου έλεγα χαρακτηριστικά το δεν κρίνουμε. Εντάξει, ωραία, το δεν κρίνουμε. Είναι βασικό, σημαντικό. Το δεν πρέπει να κρίνουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε, δεν πρέπει να λέμε πόσα μαθήματα χρωστάς στο φοιτητή, ειδικά στο συγκεκριμένο τραπέζι, κακά τα ψέματα. Δεν πρέπει να λέμε το πότε παντρεύεσαι, το πότε κάνεις παιδί, γιατί δεν έχεις κάνει μέχρι τώρα παιδί και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ελέγχουμε το θυμό μας. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα το οποίο τις περισσότερες φορές αναζωπυρώνεται, βγαίνει, αν το θέλεις, και ουσιαστικά τι κάνει, ότι δηλητηριάζει την ειρηνική συνύπαρξη αυτή που δυνητικά μπορεί να έχουμε μεταξύ μας. Προσαρμοζόμαστε προφανώς, προσαρμοστικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στους ήδη υπάρχοντες ρόλους που έχουμε τη συγκεκριμένη φάση και δεν προσπαθούμε να ξαναεπιστρέψουμε για να ξαναπάρουμε έναν παλιότερο ρόλο, ο οποίος κατά γενική ομολογία ίσως μας έδινε κάποια υπόσταση. Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο οποίος προσπαθεί να ξαναπάρει τον παλιό του ρόλο του πάτερ φαμίλια που του έδινε υπόσταση, προσπαθεί σε αυτή τη φάση να τον ξαναπάρει. Δεν χρειάζεται να τον πάρει. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα και μέρα, ούτως ώστε να ξαναπάρω αυτό το ρόλο που στην τελική ανάλυση δεν έχει καμία μα καμία αξία. Και προφανώς. Ας καθίσουμε και σκεφτούμε ότι αυτό το αναδυόμενο παιδί από μέσα μας ή και ο γονέας αυτός ο οποίος σε εκείνη εκεί τη φάση με κάποιο τρόπο αναζωπυρώνεται και βγαίνει, αν το θέλεις, με κάποιο τρόπο στην επιφάνεια, δεν κινδυνεύουν με τίποτα. Ας αφήσουμε αυτούς τους ρόλους στην άκρη και προσπαθήσουμε να χαρούμε τη στιγμή, να αλλάξουμε συναισθήματα, να βρεθούμε μαζί με αγαπημένους μας, γιατί προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβαίνει εσά ή ούτως ή άλλως. Αυτή είναι μια συνύπαρξη η οποία σκεφτούμε ότι τουλάχιστον με την. Έτσι, με τη σύνθεση που είμαστε τώρα, πιθανά δεν θα έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε επόμενες χρονιές. Μήπως θα προσθέσω εγώ και αλκοόλ με λίγο μέτρο, γιατί καμιά φορά ξέρεις, Νίκο και Νικόλα, όταν πίνουμε, η γλώσσα πάει με τα ροδάνη. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε. Εννοείται. Αλκοόλ με λίγο μέτρο. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλές φορές το αλκοόλ ρίχνει τις άμυνες και προκαλεί, δεν ξέρω κατά πόσο προκαλεί, θα σου έλεγα αναζωπυρώνει πολύ πιο εύκολα αυτές τις ανατινάξεις τις οποίες λέγαμε προηγουμένως. Ξαναφέρνει στην επιφάνεια όλα αυτά τα συναισθήματα. Πάβει δηλαδή να υπάρχει το φίλτρο το οποίο με κάποιο τρόπο φιλτράρονται όλα αυτά τα συναισθήματα και βγαίνουν ανώθευτα στην επιφάνεια και προκαλούν αυτές τις εντάσεις. Πάμε και σε ένα τελευταίο θέμα το οποίο έχει να κάνει. Με μένα, ένα αγαπημένο μου θέμα τώρα. Και των παιδιών. Και των παιδιών, αλλά και εγώ ως μεγάλο παιδί. Άγιος Βασίλης. Ο μύθος γύρω από τον Άγιο Βασίλη. Πώς χειριζόμαστε το μύθο γύρω από τον Άγιο Βασίλη? Υπάρχει, δεν υπάρχει? Σε κάποιον που πιστεύει ότι υπάρχει, και φυσικά στα παιδιά αναφέρομαι περισσότερο, το καταρρύπτουμε? Πώς το χειριζόμαστε? Προφανώς και υπάρχει και νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι εδώ ότι υπάρχει. Και οι τρεις μας γνωρίζουμε. Εγώ το γνωρίζω. Εγώ δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Εγώ ο καθένας γνωρίζει. Εννοείται υπάρχει. Εννοείται υπάρχει, εννοείται δεν το καταρρύπτουμε. Εννοείται ότι θεωρώ απαράδεκτα όλα αυτά, ακόμα και από ειδικούς της ψυχικής υγείας, τα οποία διαβάζουμε κατά καιρού στο διαδίκτυο, οι οποίοι περιγράφουν το ότι τελικά ένας μύθος, πρέπει να καταρρύπτονται οι μύθοι. Θα έλεγα από την πλευρά του ψυχολόγου ότι ουσιαστικά τα πάντα στη ζωή μας υπάρχει ένα αίτιο και ένα αποτέλεσμα σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Όταν δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο, με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στο αίτιο και στο αποτέλεσμα, που καταφεύγουμε στο μύθο. Άρα λοιπόν το παιδί, το οποίο δεν έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα πολλές φορές, για να καταλάβει το αίτιο με το αποτέλεσμα, καταφεύγει στο μύθο και στη φαντασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν και ο συγκεκριμένος μύθος δεν κάνει τίποτα περισσότερο, να το πάρουμε από την αμυγός ψυχολογική σκοπιά, παρά συνδέει ή αναζωπυρώνει ή με κάποιο τρόπο λειτουργεί καλύτερα για τη φαντασία του παιδιού. Προφανώς, και θα σου έλεγα κάτι το οποίο φαίνεται από έρευνες που έχουν γίνει, ότι ένας σοβαρός λόγος που ένας ενήλικας πιστεύει στη μαγεία είναι που έγινε πρόωρη απομυθοποίηση ουσιαστικά του μαγικού τρόπου σκέψης. Αυτού του μαγικού τρόπου σκέψης, του πανέμορφου μαγικού τρόπου σκέψης που έχουν πάρα πολλά παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας, για παράδειγμα. Νομίζω ότι και ο Άι Βασίλης αντίστοιχα βρίσκεται μέσα σε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό και γνώρισμα της παιδικότητας, έτσι. Δηλαδή, γιατί να βιαστείς να βγάλεις το παιδί από την παιδικότητά του? Ακριβώς. Δυστυχώς το έχω ακούσει πολλές φορές, ακόμα και από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να προσγειώνουν ένα παιδί σε μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα ακριβώς δεν ξέρω σε τι βοηθάει. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό και πάλι θα μιλήσω ότι είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη. Αν θα πάμε τελικά. Η πίστη στο μύθο, η πίστη στο υπερβατικό είναι κάτι που το έχουμε όλοι ανάγκη. Τρες Ρένιος στους Ισπανούς. Για παράδειγμα, Σάντα Κλάους, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του Βορρά. Άγιος Βασίλης, ο δικός μας. Η Μπεφάνα στην Ιταλία, η οποία αντίστοιχα εύχεται στην 6η του Ιανουαρίου και φέρνει τα δώρα. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει ένας μύθος, πάντα υπάρχει η πίστη στο υπερβατικό, πάντα υπάρχει μια πανανθρώπινη ανάγκη, ούτως ώστε να ζήσουμε το μαγικό της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Νομίζω όμως και για τους ενήλικες έχει σημασία ο Άγιος Βασίλης. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι μπορεί να μην πιστεύει ένας ενήλικας στον Άγιο Βασίλη με τη μορφή που πιστεύει ένα παιδί. Όμως
όταν ένας ενήλικας λέει πιστεύω στον Άγιο Βασίλη, θεωρεί ότι πάντα υπάρχει κάποιος κάτι στη ζωή του που μπορεί να λειτουργήσει ως Άγιος Βασίλης. Ακριβώς. Εισαγωγικά. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ούτως ώστε να μπορέσει μέσα από αυτό να συνειδητοποιήσει ότι τελικά δίνοντας το καλό θα πάρει και το καλό αντίστοιχα. Και έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι και το ζητούμενο αυτής της περίοδου. Έτσι, ούτως ή άλλως. Νομίζω μιλούσαμε την προηγούμενη φορά, ξέρεις, σε σχέση με τη θλίψη των Χριστουγέννων. Θα σου έλεγα ότι κάτι χαρακτηριστικό, κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας προφυλάσσει από τη θλίψη των Χριστουγέννων είναι τι? Το να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως παιδιά. Άνθρωποι οι οποίοι συνήθως ζουν τη θλίψη των Χριστουγέννων είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δυσκολία ούτως ώστε να μπορέσουν να ξαναγίνουν παιδιά. Μέσα σε αυτό λοιπόν το να ξαναγίνω παιδί είναι και ο μύθος του Άγιου Βασίλη. Προφανώς δεν περιμένουμε από έναν ενήλικα να περιμένει τον γενιοφόρο με το κόκκινο σκουφί να έρθει. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι προφανώς ο καθένας περιμένει κάτι καλό, προσμένει κάτι έτσι. Καλό, άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Μπάμπη και Νικολέτα. Και τέλος, Νίκο και Νικολέτα, είναι και η ιεροτελεστία των Χριστουγέννων. Είναι η Βασίλισσα, είναι η Βασιλόπιτα. Θα σου πεδώσουμε όλα. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Ακριβώς. Και κάποια πράγματα είναι η ιεροτελεστία. Ακριβώς, είναι η ιεροτελεστία. Είναι η ιεροτελεστία η οποία μας κάνει να προσμένουμε τη Μαγεία και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να περιγράψουμε στο κάθε παιδί τελικά ότι η αξία έχει όχι τόσο πολύ το δώρο, αλλά το ότι σε θυμήθηκε. Το γράμμα στον Άγιο Βασίλη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο γράμμα αντίστοιχα να θυμηθεί το παιδί κάποιο άλλο παιδί, το οποίο μπορεί να είναι το αδερφάκι του, μπορεί να είναι κάποιο άλλο το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει χρήματα ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει αντίστοιχα δώρο. Ή όσοι με κάποιο τρόπο κάνουν τη μεταμφίεση, ας προσπαθήσουν να είναι καλή η μεταμφίεση, ούτως ώστε να μην εμφανιστεί ο θείος ο οποίος έχει ξεχάσει τα παπούτσια, για παράδειγμα, ξέρεις. Και το σίγουρο είναι, ξέρεις, ότι τα όρια τα βάζουν οι γονείς. Ο Άγιος Βασίλης δεν είναι τιμωρός. Δεν σημαίνει αυτό που. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου, αυτό που ξεκινάει, αν το θέλεις, μέρες πριν την έλευση των Χριστουγέννων, δεν θα σε θυμηθεί ο Άγιος Βασίλης, μην περιμένεις τον Άγιο Βασίλη, αν είσαι καλό παιδί. Αν και είναι ισχυρό κίνητρο. Είναι ισχυρό κίνητρο και πολλές φορές προσφεύγουμε όλοι μας, αλλά νομίζω ότι καλύτερα τα όρια να βάζουμε εμείς και όχι ο καημένος ο Άγιος, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι απόλυτα συντονισμένος στο πνεύμα των ημερών, δηλαδή την αγάπη. Τελικά καταλήξαμε, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει. Ακριβώς, εννοείται. Εγώ τουλάχιστον και εσείς πιστεύουμε όλοι. Θα δούμε τώρα και στο ενηδρίο να δεις τι γίνεται με τον Άγιο Βασίλη, που οι εικόνες εκεί είναι εκπληκτικές. Τώρα θα δούμε το βίντεο. Να σου ευχηθούμε, Νίκο, καλή πρωτοχρονιά. Ευτυχισμένο το 2024. Εγώ επίσης να σας ευχηθώ καλή πρωτοχρονιά, να πω στους τηλεθεατές μας πραγματικά ότι εύχονται να γίνει πραγματικότητα ένα καλύτερο 2024 σε σχέση με το 2023. Ευχαριστούμε πολύ.